Νομίζω ότι η τοποθέτηση του προλαλήσαντα κάνει πάρα πολύ εύκολο να θεμελιωθεί η άποψη ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μετατραπεί στο λαϊκό ορθόδοξο συναγερμό των καιρών μας. Έτσι. Μίσος για την αριστερά, όχι λόγω περί κοινού καλού, προσέξτε. Ο κύριος Βορύδης τελείωσε με μία φράση η οποία μέχρι πρότινος ευδοκιμούσε στα χείλη των βουλευτών της Χρυσής Αυγής, κύριε Βορύδη. Δείτε τα πρόσφατα πρακτικά. Όλα τα είπατε. Όλα τα είπατε. Το πόσο εμείς έχουμε καταστρέψει τη χώρα. Θα τα πούμε. Αλλά μήπως θα ήταν και ευκαιρία, επειδή έχετε ακόμα μιλητές, να μας πείτε και ποια είναι τα θεσμικά μέτρα τα οποία πρέπει να λάβετε για να μην ξανακυβερνήσει η αριστερά, για να μην ξαναγίνει αυτό, δηλαδή για να γίνει πράξη το σύνθημά σας ποτέ ξανά αριστερά. Έχουμε και διαδικασία αναθεώρηση του συντάγματος. Θα σας ακούγαμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Επανήλθατε βεβαίως και στη θεωρία περί ανταλλαγής συντάξεις για μακεδονικό. Τι καταλαβαίνει ο λαός από αυτό? Καταλαβαίνει ότι αν ομιγέννητο η δική σας παράταξη ήταν στην κυβέρνηση, θα είχαμε και το μακεδονικό άλυτο και τις συντάξεις κομμένες. Αυτή ήταν η προοπτική. Και οι συντάξεις θα ήταν κομμένες διότι ήταν στο πρόγραμμά σας και το μακεδονικό θα ήταν άλυτο διότι κάποιοι κύριοι από την παράταξή σας και εσείς βεβαίως κάνετε καριέρα πάνω σε αυτό το ζήτημα. Αλλά νομίζω ότι εδώ πέρα πρέπει να σταθούμε και στο γεγονός ότι αναπαρήχθησαν από αυτό το βήμα χιδεότητες και αθλειότητες οι οποίες εξτομίστηκαν εχθές από τον ιδιοκτήτη του τηλεοπτικού σταθμού Sky, τον κύριο Αλαφούζο. Και αυτό είναι θλιβερό, νομίζω, για την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Η επίθεση, η βομβιστική, στον τηλεοπτικό σταθμό είναι απολύτως καταδικαστέα, χωρίς δεύτερη κουβέντα, είναι αποτρόπαια, είναι απεχθής και καταδικάζεται χωρίς αστερίσκους και ναι μεν αλλά. Και οι αθλειότητες οι οποίες εξτομίστηκαν εχθές δεν έχουν απολύτως καμία σημασία. Εμείς είμαστε ακλόνητα στο πλάι των εργαζομένων. Είμαστε ακλόνητα απέναντι σε όποιον επιλέγει τη βία, βάζει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και επιχειρεί να τραυματίσει τη δημοκρατία μας. Ακούστηκε κιόλας, λέει ότι εδώ ποια θα είναι η κληρονομιά της αριστεράς και ποιος θα είναι ο απολογισμός. Ποιος θα είναι ο απολογισμός? Το 27% ανεργία με το 18. Και λένε κάποιοι από εσάς ότι η ανεργία έπεσε επειδή υπάρχει μετανάστευση. 350.000 νέες θέσεις εργασίας. 350.000 νέες θέσεις εργασίας. Από εκεί ξεκινήσαμε. Και τι παραλάβαμε? Εκτροχιασμένα δημοσιονομικά, συσσωρευμένο και άλυτο χρέος. Και αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει και τακτοποιημένα τα δημοσιονομικά της και ένα προφίλ χρέους που έχει τη μεγαλύτερη ορίμανση στον κόσμο, σημειώστε το, ψάξτε το και δείτε το, και τις χαμηλότερες χρηματοδοτικές ανάγκες από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά κάνουμε με τις βαριές κληρονομιές που άφησε η διακυβέρνηση δική σας και στα εθνικά θέματα και στην οικονομία. Η κυβέρνηση αυτή ήρθε για να λύσει προβλήματα και θα τα λύσει. Θα μπορούσαμε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, να είμαστε σήμερα εδώ και να συζητάμε για επεκτατικούς προϋπολογισμούς εντός του Κοινοβουλίου και να συζητούν οι πολίτες για το πόσα θα πάρουν και πόσο θα ελαφρυνθούν εάν δεν είχε συντελεστεί η πολιτική αλλαγή του 2015. Όχι. Όχι και ξανά όχι. Διότι η δική σας προοπτική ήταν απολύτως καθαρή μπροστά στον κόσμο. Και εάν θέλετε ιστορικά συμπεράσματα, το κεντρικό είναι ένα, ότι στην Ελλάδα εφαρμόστηκαν δύο συνταγές κατά τη διάρκεια της κρίσης. Η μία συνταγή η οποία διέλυσε την κοινωνία και εκτόξευσε την ανεργία και την πήγε στο 27% και μία συνταγή η οποία σταθεροποίησε την οικονομία και έστησε και την κοινωνία στα πόδια της και ρίχνει την ανεργία συστηματικά. Πυκνώνουν τα θετικά σημάδια για την οικονομία από όλες τις μεριές. Θετικό εμπορικό ισοζύγιο, άνοδο στις εξαγωγές, αύξηση του κύκλου εργασιών στη μεταποίηση, αύξηση στον τουρισμό, αύξηση στο εμπόριο. Πότε προκύπτει η καταστροφολογία, να σας πω από πού προκύπτει. Προκύπτει από τη μεγάλη σας ματέωση. Διότι εσείς ζείτε ένα μετατραυματικό σοκ. Το σοκ της απόλυτης ματέωσης. Είχατε ντυθεί το κόμμα του Ευρώ από το 2012 και μετά. Λέγατε ότι αυτή η παράταξη θα βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια. Θα βγάλει τη χώρα από το Ευρώ. Δεν συνέβη αυτό. Και τι κάνετε αυτή τη στιγμή? Επανεφεύρετε τον εαυτό σας, τον επαναθεμελιώνετε. Φεύγει η κουρτίνα του ευρώ από μπροστά και τι μένει? Μένει η ακραία δεξιά ρητορική και θέση και θεμέλια προγράμματος όπως
το ασφαλιστικό Πινοσέτ, όπου έχουμε τώρα τον ΕΦΚΑ, έχει σύνθημά του όλοι μαζί πιο δυνατοί. Άμα πάμε στο δικό σας ασφαλιστικό, το ασφαλιστικό σύστημα θα έχει σύνθημα «Ο σώζονε αυτόν σωθήτο». Έχουμε τον ΕΝΦΙΑ που είπατε να τον πληρώνουν οι Δήμοι, άρα οι πλούσιοι Δήμοι να μπορούν να κάνουν δουλειά στις υποδομές, οι φτωχοί να μην κάνουν. Έχετε βέβαια και την αντίθεσή σας στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, διότι και αυτές είναι ιδεολειψίες της αριστεράς και κατάλοιπα της μεταπολίτευσης. Όπου η άκρα δεξιά υπέστη συντριπτική και χρόνια ιδεολογική και πολιτική ήττα και απονομιμοποιήθηκε πλήρως στα μάτια του ελληνικού λαού. Αυτά είναι τα θεμέλια του προγράμματός σας. Και αυτά δεν είναι τα ελληνικά θεμέλια απλώς, είναι και τα ευρωπαϊκά. Και δεν είναι τυχαία η γυτνία και η συμμαχία σας με τον κύριο Όρμπαν και τον κύριο Βέμπερ. Καθόλου τυχαία. Με τις δυνάμεις οι οποίες για το μεταναστευτικό για το οποίο είστε λαλίστατοι λένε ότι η Ελλάδα πρέπει να υφίσταται όλη την πίεση και όλο το βάρος από μόνη της απέναντι στα προσφυγικά κύματα. Αυτή είναι η ραγδαία μετάλλαξη την οποία έχετε υποστεί και έχει και πάρα πολύ έτσι, σαφή αποτύπωση σε πρόσωπα αυτή η μετάλλαξη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κρίνουν οι προοδευτικοί πολίτες. Διότι απέναντι σε μια τέτοιου τύπου δεξιά η οποία απειλεί να γυρίσει τη χώρα πίσω και στα εθνικά θέματα και στην οικονομία και σε μια σειρά από ζητήματα χρειάζεται ένα μεγάλο προοδευτικό μέτωπο το οποίο θα είναι ξανά πλειοψηφικό στις εκλογές του Σεπτέμβριου του 2019 και θα εγγυηθεί ακριβώς τη συνέχιση αυτής της πορείας διότι μας ακούει ο κόσμος. Μας ακούει και ο αγρότης και ο ελεύθερος επαγγελματίας του οποίου οι εισφορές θα μειωθούν κατά ένα τρίτο. Μας ακούν οι μικροϊδιοκτήτες, των οποίων ο ΕΝΦΙΑ θα μειωθεί κατά 30%, οι 400.000 εργαζόμενοι στον επισιτισμό, οι οποίοι με την επέκταση της συλλογικής σύμβασης θα έχουν αύξηση στο μισθό. Και αυτό η ιδεολειψία της αριστεράς. Μας ακούν ακόμα και άνθρωποι των επιχειρήσεων, οι οποίοι βλέπουν ότι ψηφίζεται η αποκλιμάκωση της φορολογίας των επιχειρήσεων. Συνεπώς, νομίζω ότι το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να καλλιεργηθεί σε κάποια τηλεοπτικά παράθυρα, αλλά έρχεται σε σύγκρουση πραγματικά με αυτό που συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία και πολλαπλασιαστικά πλέον αισθάνεται και ο κόσμος, ο οποίος ακριβώς αισθάνεται ότι τα πράγματα βελτιώνονται και το βλέπει και στην οικονομική του κατάσταση. Δύο λεπτά για τα θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, κυρίες και κύριοι βουλευτές, είναι στην καρδιά του μοντέλου της νέας ανάπτυξης, την οποία η κυβέρνησή μας έχει θεμελιώσει και υπηρετεί. Αυτές τις μέρες έχουμε πάρα πολύ σοβαρά βήματα σε δύο κεφαλαιώδη έργα. Ο συνολικός προϋπολογισμός των ψηφιακών έργων που κάνουν όλοι οι φορείς του δημοσίου ανέρχεται γύρω στα 800 εκατομμύρια. Γίνονται λοιπόν γοργά βήματα, συντονισμένα αυτή τη φορά, στο πλαίσιο της εθνικής ψηφιακής πολιτικής, περί τα 220 έργα, αλλά έχουμε δύο έργα τα οποία προχωράνε πάρα πολύ γρήγορα. Σήμερα έχουμε ανάδοχο για το έργο της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων στο δημόσιο. Είναι ένα έργο το οποίο θα εξοικονομήσει 400 εκατομμύρια ευρώ για τον Έλληνα φορολογούμενο. Θα αποτελέσει τη βάση για την εθνική ψηφιακή πύλη, η οποία θα είναι το κέριο χτύπημα στη γραφειοκρατία και στις ουρές των πολιτών και των επιχειρήσεων όταν συναλλάσσονται με το δημόσιο. Το δεύτερο έργο, του οποίου ο διαγωνισμός θα βγει τις επόμενες μέρες, είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός του γεωργικού τομέα. Και θέλω και από αυτό το βήμα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Χόγκαν, ο οποίος σε δηλώσεις του πριν από λίγες μέρες στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου τον υποδεχθήκαμε εγώ και ο συνάδελφος υπουργός, ο κ. Αραχοβίτης, είπε ότι η Ελλάδα πλέον αποτελεί πρότυπο και μοντέλο στην προσπάθειά της μετασχηματισμού, ψηφιακού μετασχηματισμού του γεωργικού τομέα, με το πρόγραμμα της Γεωργίας Ακριβίας, το οποίο θα απλωθεί στη μισή καλλιεργήσιμη γη της Ελλάδας και θα αφορά 15 εκατομμύρια στρέμματα. Στο Υπουργείο βεβαίως και τα γνωρίζετε, ξέρετε, αν και δεν θέλετε να το πολυθυμάστε, ότι πλέον υπάρχουν κανονικές και τυπικές άδειες για τα τηλεοπτικά κανάλια. Υπάρχει μια πάρα πολύ σοβαρή και παραγωγική προσπάθεια πλέον για την ενίσχυση των οπτικοακουστικών παραγωγών. Σχεδόν 30 οπτικοακουστικές παραγωγές έχουν μπει στο πρόγραμμα ενίσχυσης και ενισχύονται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με 35% επί των δαπανών που γίνονται στην Ελλάδα. Βεβαίως και πληρώνουν, κύριε Νικολόπουλε. Έχουν πληρώσει και πληρώσανε και πριν τη διαδικασία των αδειών, διότι οι προηγούμενοι είχαν ψηφισμένους νόμους οι οποίοι προέβλεπαν φόρους που δεν καταλογίζονταν. Εμείς έχουμε εισπράξει 150 εκατομμύρια ακόμα και πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία της αδειοδότησης. Από το φόρο διαφήμισης και από τα τέλη χρήσης συχνοτήτων. Αυτή είναι η διαφορά πρακτικής. Νομίζω, επειδή τελειώνει ο χρόνος, θα ήθελα να κλείσω με το εξής, ότι μπαίνουμε στη νέα χρονιά με έναν και μόνο αποκλειστικό και ξεκάθαρο στόχο. Και στη νέα χρονιά θα
αναμετρηθούν ακριβώς δύο προοπτικές και δύο πρακτικές και δικαιούμαστε, επειδή ακριβώς δεν έχετε αλλάξει ούτε κεραία από όσα είχατε κάνει στην προηγούμενη σας διακυβέρνηση, να πούμε το εξής, ότι δύο συνταγές δοκιμάστηκαν και αυτές οι δύο συνταγές θα βρεθούν ενώπιον του ελληνικού λαού, ο οποίος στο ψηφοδέλτιο απάνω, στις εκλογές του Σεπτέμβρη του 2019, θα έχει και το ασφαλιστικό του σύστημα και το εισόδημά του και τα δικαιώματά του στην εργασία και το φόρο που θα πληρώνει για το ακίνητό του και ξέρει και θα κρίνει. Και τότε είναι ακριβώς που ο ελληνικός λαός θα εγγυηθεί ότι η πορεία η οποία έριξε την ανεργία από το 27 στο 17 θα συνεχιστεί. Και στο τέλος της επόμενης τετραετίας η προοδευτική διακυβέρνηση δική μας την ανεργία θα την έχει πάει στο 7 και δεν θα επιτρέψει ο ελληνικός λαός να επιστρέψει στις δικές σας πολιτικές για να επιστρέψει και η ανεργία στο 27%. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε.